Προχωράμε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρακαλώ οι αρμόδιοι ευρωβουλευτές να ανέβουν στο βήμα. Καθώς και οι ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για την αντίκρουση του ψηφίσματος. Το θέμα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν το παρακάτω. Η κλιματική αλλαγή και η συνεχής υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής με έντονο ταξικό και διαγενειακό πρόσημο. Πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και στερούνται του δικαιώματός τους για πρόσβαση σε ένα καθαρό περιβάλλον. Αντίστοιχα, οι πιθανότητες των νέων να έχουν πρόσβαση σε ένα καθαρό περιβάλλον στο μέλλον μειώνονται δραματικά, πλήττοντας το ουσιαστικό αυτό δικαίωμά τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ως βιωσιμότητα ορίζεται η ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, με ποιους τρόπους θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των νέων και των μελλοντικών γενεών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των κρατών μελών για την επιτυχή πρόσβαση σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον στο άμεσο μέλλον? Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εισήγηση του ψηφίσματος. Αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμη σύνεδρη. Ονομάζομαι Πιπερίδου Σοφία και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας επισημάνω τις προτάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων μέσω της δημιουργίας διαδραστικού μαθήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επιδόση των μαθητών στο οποίο δεν θα συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό τους. Το μάθημα θα υλοποιείται από διδάσκοντες που θα έχουν λάβει ειδική κατάρτιση. Καλεί τα κράτη-μέλη να εμπλουτίσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσα από την ένταξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ημερίδων και εκδρομών και την παράλληλη προώθηση προσομοιώσεων, συνεδρίων και διαγωνισμών με θέμα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων. Ζητεί από τα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν εκστρατείες ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή και τους τρόπους αντιμετώπισής της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μέσω της τέχνης, με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και τη συμβολή δημοφιλών προσωπικότητων. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί σύνεδροι, ονομάζομαι Γεωργαντάς Κωνσταντίνος και εκπροσωπώ την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συνεχίσω τις προτάσεις της Επιτροπής μου. Η Επιτροπή μας προτείνει στα κράτη-μέλη να στηρίξουν την ίδρυση εθνικών οργανώσεων και να συνεργαστούν στην ανάπτυξη διεθνών προγραμμάτων εθελοντικού χαρακτήρα, που στόχο θα έχουν να ενισχύσουν την περιβαλλοντική συνείδηση των νέων και την αίσθηση του συλλογικού συμφέροντος, καθώς και να τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν προτάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της περιβαλλοντικής πολιτικής και τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμόδιων οργάνων της. Επιπρόσθετα, υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός συμβουλίου ή μιας επιτροπής νέων σε κάθε κράτος μέλος, με ρόλο συμβουλευτικός προς το σχεδιασμό των εθνικών κλιματικών πολιτικών, τα οποία θα δύναται να συμμετέχουν μέσω εκπροσώπησης στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων κατά τις διαπραγματεύσεις για κρίσιμα και κεντρικά σημεία των εν λόγω σχεδιασμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με την υπεράσπιση του ψηφίσματος της Επιτροπής. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε, αγαπητό Προεδρείο, καθηγητές και επισκέπτες, ονομάζομαι Σάλτα Κωνσταντίνα και ως εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκομαι εδώ σήμερα για να υπερασπιστώ το προαναφερθέν ψήφισμά μας. Πραγματευόμενοι το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει, μου δίνεται η ευκαιρία να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα εφαρμογής του ψηφίσματος με στόχο την ανάληψη ενεργού δράσης των νέων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές modus vivendi. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουμε σειρά μέτρων εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων στο σχολικό περιβάλλον σε συνδυασμό με βιωματικούς τρόπους εκμάθησης, όπως οι προμοσομοιώσεις και οι μερίδες, έτσι ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα τόσο της κλιματικής αλλαγής, όσο και της ατομικής τους ευθύνης για την αντιμετώπιση αυτής. Παράλληλα, κρίνουμε απαραίτητη τη διενέργεια εκστρατιών ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεδομένου ότι οι νέοι διαθέτουν ψηφιακή ευθεία. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να συμβάλλουν θετικά πρόσωπα γνωσμένου κύρους ή δημοφιλίας από το χώρο της επιστήμης, των τεχνών και του αθλητισμού. Συνειδητοποιώντας όλοι μας την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης και την ανάγκη λήψης μέτρων, θεωρούμε σημαντική την ενίσχυση των οργανώσεων εθελοντικού χαρακτήρα, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, στις οποίες η συμμετοχή των νέων ενισχύει την αίσθηση του συλλογικού συμφέροντος. Τα ψηφίσματα και οι προτάσεις αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό της περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον επηρεάζουν άμεσα το μέλλον τόσο της δικής μας γενιάς όσο και των επόμενων. Τέλος, αναγνωρίζοντας όλοι μας ότι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ύψιστο δικαίωμα που διασφαλίζει τη δημοκρατία και τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι καθίσταται αναγκαία η δημιουργία ενός Συμβουλίου Επιτροπής Νέων με ρόλο συμβουλευτικό στο σχεδιασμό των εθνικών κλιματικών πολιτικών, τα οποία συμβούλια θα εκπροσωπούνται και στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Κυρίες και κύριοι, η αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη μας έχει ήδη αρχίσει. Σας καλούμε λοιπόν να υπερψηφίσετε τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Προχωράμε στην αντίκριση του ψηφίσματος από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμο Προεδρείο, αξιότιμη Σύνεδρη. Ονομάζομαι Παπαγιωτόπουλος Θωμάς και ως μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας μου έχει ανατεθεί ο ρόλος της αντίκρισης του ψηφίσματος που προτάθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι ευρέως γνωστό πως στις μέρες μας παρατηρείται μια εμφανής αδιαφορία των νέων σχετικά με την ενεργή συμμετοχή στα κοινά και τη λήψη πρωτοβουλειών για την επίτευξη της βιωσιμότητας. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια της Επιτροπής να προτείνει ουσιαστικές λύσεις για το ζήτημα, όπως την προώθηση μερίδων και εκπαιδευτικών δράσεων, αποτελεί πράγματι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Εν τούτης, ορισμένες από αυτές είτε δεν επιλύουν το πρόβλημα, είτε η εφαρμογή τους κρίνεται ουτοπική. Αρχικά, η Επιτροπή συνιστά τη δημιουργία ενός νέου διαδραστικού μαθήματος που θα γίνεται από εξειδικευμένους καθηγητές και δεν θα συνυπολογίζεται στον μέσο όρο των μαθητών. Αναλυτικότερα, το γεγονός πως το μάθημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά θα οδηγήσει μοιραία στην υποτίμησή του από τους νέους εξαιτίας της χρησιμοθυρικής αντίληψης της γνώσης και της βαθμοθυρίας που επικρατούν σήμερα. Παράλληλα, η προσθήκη ενός νέου μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών πολλών ευρωπαϊκών χωρών δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός διότι η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να απαιτήσει την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών των μελών της και αφετέρου καθώς ο αριθμός των διδακτικών ωρών και των διαθέσιμων καθηγητών είναι σημαντικά περιορισμένο στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ακολούθως, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ημερίδες και εξαιτίας ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον μέσω δημοσιοτήτων στα κοινωνικά δίκτυα. Επεξηγηματικά, είναι γεγονός πως ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες της συνέστησης των ατόμων από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι πολίτες δεν φαίνονται διατεθειμένοι να θέτουν τις προσωπικές τους επιθυμίες σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων για την επίτευξη της βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, η πρόθεση της προστασίας του φυσικού πλούτου του πλανήτη μας από διασημότητες φαντάζει εξαιρετικά απίθανη λόγω του καταναλωτικού τρόπου ζωής με τον οποίο είναι άρρητα συνδεδεμένη στη συνείδηση των νέων. Ολοκληρώνοντας, η Επιτροπή παροτρύνει τη δημιουργία συμβουλευτικού σώματος στα κράτη-μέλη, που θα αποτελείται από νέους και θα αποβλέπει στη διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για το κλίμα, με συμμετοχή και στα ανώτατα ευρωπαϊκά όργανα. Εμβαθύνοντας, η πρόταση της Επιτροπής δεν προσφέρει ουσιαστικά κάποια λύση στο ζήτημα, αφού ένα αντίστοιχο σώμα, η Βουλή των Εφήβων, έχει συγκροτηθεί ήδη από το 1996. Επιπλέον, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου σώματος γεννά εύλογα το ερώτημα κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να βασιστεί στη βούληση νεαρών ατόμων που κυριεύονται από τις παρορμήσεις της εφηβικής ηλικίας.
Συνοπίζοντας, καθίσατε έμπλητο πως η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει εκπληρώσει στο μέγιστο βαθμό τη μείζωνη υποχρέωσή της για πρόωθηση ουσιαστικών τρόπων επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης. Κρίνεται αδύρυτη ανάγκη, επομένως, να αναθεωρήσει το ψήφισμά της, προτείνοντας σε μια μελλοντική συνεδρίαση πιο ουσιαστικές ζητήσεις για την καταπολέμηση του θεμελιώδους δικαιώματος των νέων για διαβίωση σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω τα επιχειρήματά μου να σας βρίσκουν σύμφωνος. Προχωράμε σε ερωτήσεις για το ψήφισμα. Η πρώτη ερώτηση θα τεθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Άρτεμις Μπουκουβάλα. Είμαι από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και θα ήθελα να θέσω την εξής ερώτηση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ποιες ενέργειες και ποια στάδια θα περιλαμβάνουν τα εθνικά προγράμματα που θα αναπτυχθούν προκειμένου να επιτευχθούν όσο αναφέρεται? Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί σύνεδροι, καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μαρτσούκου Ιωάννα Ελένη και είμαι αντιπρόσωπος της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Θα μπορούσε η ερώτηση να επαναληφθεί, γιατί δεν άκουσα το δεύτερο μέρος της. Τελευταίο. Ποιες ενέργειες και ποια στάδια θα περιλαμβάνουν τα εθνικά προγράμματα που θα αναπτυχθούν προκειμένου να επιτευχθούν όσο αναφέρθηκαν? Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είχαμε στο μυαλό μας όσο συντάσαμε το ψήφισμα ενέργειες όπως συνέδρια, δημιουργίες επιτροπών, εθελοντικές εργασίες και διάφορα άλλα προγράμματα στα οποία οι νέοι θα μπορούν και να δείξουν πώς έχουν ευαισθητοποιηθεί όσον αφορά το θέμα του περιβάλλοντος και να δραστηριοποιηθούν σε αυτό. Για παράδειγμα, μια εθελοντική εργασία για να μαζέψει απόβλητα από μια παραλία ή ένα συνέδριο όπως αυτό που έχει θέμα την αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Τέτοιες δράσεις με τις οποίες οι νέοι μπορούν να ενεργήσουν, να δείξουν ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί από όλους αυτούς τους τρόπους που αναφέρουμε, όπως η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και να συμβάλλουν στο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που είναι πολύ επικύρος στις μέρες μας και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Είναι απαραίτητο, θεωρούμε. Ελπίζω να σας κάλυψα. Προχωράμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία θα γίνει από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Αξιότιμη Προεδρία, σας ευχαριστώ για την αναγνώριση. Ονομάζομαι Χρήστος Αγοραστός και εκπροσωπώ την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συμφωνώ απόλυτα ότι το ψήφισμα είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των νέων στην λήψη αποφάσεων, αλλά με ποιο τρόπο εξασφαλίζουμε και ενισχύουμε την κατάρτιση των νέων για να, για να παρέχουν μία ψήφο προόδου και πώς τους προστατεύουμε από τον βομβαρδισμό συνεχών μέσων και πώς τους θωρακίζουμε από τον βομβαρδισμό προτάσεων από τον υπερβολικό αριθμό πηγών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχικά, όπως αναφέρουμε στο ψήφισμα, θα θέλαμε να θεσπιστούν μαθήματα τα οποία θα καταρτίζουν τους νέους όσον αφορά το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, ας πούμε, τη σημερινή εποχή. Και όχι μόνο αυτό, να καταρτιστούν και να ενημερωθούν από ιστοσελίδες, από φόρουμ, από οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να τους ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί. Και όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αποτρέπεται αυτός ο βομβαρδισμός προτάσεων, όπως αναφέρατε, από την οργάνωση συνεδριάσεων και διαδικασιών που οι μαθητές ρίχνουν ιδέες, ας πούμε, από καθηγητές, από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο, εφόσον όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του σχολείου, οργανώνει αυτές τις διαδικασίες και διασφαλίζει, όπως και στο σημερινό συνέδριο, την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.
Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε με την ομιλία σύνοψης της Επιτροπής. Αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί σύνεδροι, ονομάζομαι Μάνια Γεωργία Δαλιδά και βρίσκομαι ενώπιόν σας προκειμένου να συνοψίσω τα κέρια σημεία του ψηφίσματος της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής επιφέρει όλο και περισσότερες δυσμενείς συνέπειες που επηρεάζουν μάλιστα άμεσα το μέλλον των νέων γενεών, θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμά τους για πρόσβαση σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Γι' αυτό, η εργασία της Επιτροπής μας επικεντρώθηκε στη διασφάλιση του δικαιώματος των νέων να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και με την διαμόρφωση προτάσεων που επιλύουν σημαντικά κενά τόσο στο επίπεδο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των νέων μέσω της εκπαίδευσης, όσο και στο επίπεδο της εκπροσώπησής τους στις σχετικές διαπραγματεύσεις. Με προτάσεις που ενισχύουν την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την δραστηριοποίηση των νέων, όπως αυτές ήδη παρουσιάστηκαν, καλούμε για μια συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης με τρόπους που θα συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα βασίζονται στην κοινωνική δικαιοσύνη και τη συμπερίληψη. Παρότι λοιπόν κατανοούμε απόλυτα οποιοδήποτε προβληματισμό μπορεί να προκύψει, οφείλουμε να τονίσουμε ότι το παρόν ψήφισμα έρχεται να απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διασφάλιση του ανθρώπινου δικαιώματος για την πρόσβαση σε ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον. Όταν ακόμη είναι μείζονος σημασίας εφόσον αφορά την μελλοντική πορεία του πλανήτη, δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησής τους και συνεπώς συνεισφέρει για να είμαστε καλά όλοι εμείς. Κυρίως αποσκοπεί στην επίκληση του συναισθήματος του πολίτη και του εξασφαλίζει την βιωσιμότητα και εκείνου αλλά και του συνόλου. Όταν μιλάμε για το περιβάλλον και το μέλλον μας, δεν υπάρχει άλλος χρόνος ούτε χώρος για αμφισβήτηση. Σας καλούμε να στηρίξετε την πρότασή μας και να επενδύσετε στο μέλλον όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στην ψηφοφορία του ψηφίσματος. Είμαστε έτοιμοι. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων.
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Δύο Φύλων. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σας ενημερώνουμε ότι το ψήφισμα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπερψηφίζεται με 99 ψήφους υπέρ, 30 ψήφους κατά και 30 ψήφους αποχή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γεωργίου να σας πει για το επικείμενο διάλειμμα. Ωραία. Αφού ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση, ακολουθεί τώρα το διάλειμμα, το μεσημεριανό σας σνακ. Οι σύνεδροι κατεβαίνετε κάτω με τη βοήθεια των εθελοντών στο πολυχώρο που ήσασταν και το πρωί. Οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και εκπαιδευτικοί ανεβαίνετε στον πάνω όροφο. Ραντεβού πίσω 1 και 10 περίπου. Το πρόγραμμα, ξέρω τι λέει 1 και 4, το 1 και 10 είμαστε λίγο εδώ για να μην καθυστερήσουμε. Εντάξει.